Ως απαράδεκτο χαρακτηρίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Νεμέας το γεγονός ότι ο Δήμος Λουτρακίου απέκλεισε από βράβευση μαθητών που πρότευσαν τα τρία τελευταία χρόνια μία μαθήτρια η οποία ήταν πρώτη στο Δήμο Λουτρακίου, πρώτη στο νομό Κορινθίας και τρίτη σε πανελλήνιο επίπεδο όσον αφορά τη νομική σχολή Αθηνών. Ένα απαράδεκτο γεγονός συνέβη στο Δήμο Λουτρακίου. Στο Δήμο Λουτρακίου που γνωρίζουμε ότι η ευαισθησία των πολιτών του Λουτρακίου και την περηφάνεια τους απέναντι σε θέματα κοινωνικής ευαισθησίας. Τι συνέβη? Στα τέλη Απριλίου, τον περασμένο δηλαδή Απρίλιο, αποφασίζει ο Δήμος Λουτρακίου να βραβεύσει τους μαθητές που επρότευσαν κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Να βραβεύσει τους πρώτους πλην μιας, της πρώτης των πρώτων. Δηλαδή, εξηγούμε, αυτοί που ήταν οι πρώτοι στο γυμνάσιο, οι πρώτοι στο δημοτικό, οι πρώτοι στο λύκειο και οι πρώτοι στο νομό που πέρασε στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή η κυρία Στέλλα Κόικα, η κόρη του Βαγγέλη του Κόικα, του φίλου μας, του πρώην Προέδρου των Αηδονίων, απεκλείστη από τη βράβευση. Αυτά είναι απαράδεκτα. Και η ευαισθησία μας αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς γιατί είναι ένα κομμάτι από την ΕΜΕΑ. Η κυρία Στέλλα Κόικα αποφέτησε τον Ιούνιο του 2009 και όπως προείπα ήταν σημειοφόρος και μαθήτρια του Λουτρακίου από τα παιδικά της χρόνια, από τον νηπιαγωγείο κιόλας. Και επαναλαμβάνω, ήταν σημειοφόρος και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Εισήχθη στη νομική σχολή Αθηνών, τρίτη πανελλαδικά και πρώτη στο νομό Κορινθίας, με βαθμολογία και μονάδες 19.740. Ήταν πρώτη δηλαδή εν ολίγη στο Δήμο Λουτρακίου, πρώτη στο νομό Κορινθίας και τρίτη σε πανελλαδικό επίπεδο όσον αφορά τη νομική σχολή Αθηνών. Το Λουτράκι δυστυχώς την απέκλεισε. Όχι βέβαια το Λουτράκι οι πολίτες, αλλά ο Δήμος Λουτρακίου και εδώ μπαίνουν ερωτηματικά. Η περιφέρεια παρόλα αυτά, ο Περιφερειάρχης στις 23.11 του 2009, εδώ έχω τα στοιχεία, στην Τρίπολη, βραβεύει τους πρώτους από κάθε νομό και βεβαίως την κυρία Στέλλα Κόικα. Η πολιτεία το κράτος στις 11 Δευτέρου του 2010, στη Βουλή των Ελλήνων, στην Αθήνα, η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Διαμαντοπούλου, βραβεύει τους πρώτους από κάθε νομό και βεβαίως την κυρία Στέλλα Κόικα. Γιατί συνέβη αυτό? Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι ο πατέρας της δεν είναι δημότης, λέει, Λουτρακίου, αλλά είναι δημότης του Δήμου Νεμέας. Μα αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα, υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Μαθήτρια του σχολείου δεν ήταν εκεί? Ήταν μαθήτρια του σχολείου από τα παιδικά της σχολείου, από το νηπιαγωγείο. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα και αυτά τα πράγματα θίγουν θεσμούς, θίγουν ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης, θίγουν το μέλλον όχι μόνο του νομού μας, αλλά θίγουν το μέλλον των νέων ανθρώπων, τα πρότυπά μας. Συγγνώμη, εκεί δεν βραβεύουν τους μαθητές, βραβεύουν τους πατεράδες. Ακριβώς. Δηλαδή, άπαξ και ένα παιδί βρίσκεται στην εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου Λουτρακίου, θα έπρεπε λογικά, έτσι είναι η λογική, να βραβευτεί γιατί πρότευσε σε όλες τις τάξεις, αλλά και πρότευσε όσον αφορά το πανεπιστήμιο. Εκείνο που πάλι δημιουργεί ερωτηματικά και απευθύνω και ένα ερώτημα προς τον κύριο Λουμάνη, η εκπαιδευτική κοινότητα. Πού είναι αυτή τη στιγμή η εκπαιδευτική κοινότητα, η επίσημη, η συνδικαλιστική ηγεσία να αντιδράσει πάνω σε αυτό το κομμάτι? Ένας ολόκληρος νομός να μην βραβεύει τον πρώτο των πρώτων, είναι δυνατόν? Και μετά μιλάμε για πρότυπα, μιλάμε για το πώς αντιλαμβανόμαστε την νεολαία, το πώς αντιλαμβανόμαστε την αξιοκρατία σήμερα. Ο Βαγγέλης ο Κόικας είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος, ήταν όπως προείπα πρόεδρος των Αηδονίων, ήταν ο άνθρωπος που μαζί δώσαμε τη μάχη για το εμπορικό τμήμα της ΔΕΗ Νεμέας, που δυστυχώς παρά την εγγύηση του κύριου Κόλια και βεβαίως και των βουλευτών τώρα του ΠΑΣΟΚ που περιμένουμε εν αγωνίως να δούμε τι θα κάνουν, δώσαμε μαζί τότε τον αγώνα. Πριν από λίγο καιρό ενημερώθηκα για όλη αυτή την ιστορία και πραγματικά οργίστηκα και εγώ και τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου. Και θέλω να κλείσω με κάτι. Όταν ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης τη δεκαετία του 50 ανέφερε ότι όπου και αν πάω η Ελλάδα με πληγώνει, ποτέ δεν φανταζόμαστε ότι εν έτη 2010 αυτή η Ελλάδα θα συνεχίζει να πληγώνει, θα συνεχίζει να αποτρέπει τους νέους μας από ένα μέλλον ευίωνο και πραγματικά θα πρόσθετα ότι η σημερινή Ελλάδα όχι μόνο πληγώνει αλλά και εξοντώνει και αυτό είναι ένα άσχημο σημείο αναφοράς για το τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα. Αρκετά κακό έχουμε κάνει στους νέους μας με τα stage, με όλα αυτά τα δεδομένα όλων αυτών των χρόνων. Ας
τηρήσουμε τους θεσμούς και ας σώσουμε έστω και την τελευταία στιγμή αυτό που οι νέοι μας κάποια στιγμή θα επικαλούνται, δηλαδή την αξιοκρατία και τη δικαιοσύνη.